Λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους φίλους ή καλησπέρα, ανάλογα πότε βλέπετε το βίντεο το συγκεκριμένο. Είναι άλλη μια εκπομπή μας και σήμερα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά γιατί έχουμε έναν από τους καλύτερους και κατά τη γνώμη τη δικιά μας, τουλάχιστον ξέρω και ο Μιχάλης συμφωνεί, ένας από τους πιο υποτιμημένους προπονητές που έχουν περάσει από τα ελληνικά γήπεδα την τελευταία 30 ετία. Είναι ο κύριος Κώστας Σωρότος. Κώστας, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα Θανάση και Μιχάλη. Καλημέρα, coach. Το υποτιμημένο Θανάση είναι σχετική έννοια, γιατί εντάξει, ο άνθρωπος είναι πασίγνωστος εκεί που πρέπει. Τη μυρίζει τη σπηριάρα που λέμε κι εμείς. Έχει φάει τα γήπεδα με το κουταλάκι του γλυκού που λέμε. Λοιπόν, έτσι, εγώ επιμένω ότι ο άνθρωπος θα έπρεπε να έχει και περισσότερες έτσι, πρωτοκλασάτες, ας το πούμε, δουλειές. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, αυτά είναι και θέματα. Το πρωτοκλασάτης είναι σχετικό. Και αυτό είναι σχετικό. Και λοιπά. Ο σκοπός, Θανάση και Μιχάλη, είναι να ευχαριστιέσαι αυτό που κάνεις. Αυτό. Είναι πολύ σημαντικό στη δουλειά μας. Τώρα, βέβαια, εντάξει, πάντα η φιλοδοξία του ανθρώπου πάντα μπορεί να θέλει να πάει όπου γίνεται. Εντάξει. Δεν με θέλαν, δεν τους θέλω που λένε κιόλας για παραπάνω. Και είστε και πολύ ενεργός στα social, με άρθρα, με απόψεις στοχευμένες. Ναι. Τα παρακολουθούμε αυτά, να ξέρετε. Ναι, εντάξει, είναι ένα μέσο, ξέρετε, για όσους δεν είναι πολύ προβεβλημένοι. Ναι. Τα social media είναι μια ευκαιρία να πούν τις απόψεις τους. Καμιά φορά, ίσως, λόγω του παρορμητικού του χαρακτήρα μου υπερβάλλω λιγάκι, γιατί νομίζω ότι στα social media όλοι είναι φίλοι, ενώ δεν είναι όλοι φίλοι. Περιμένουν με το τουφέκι ορισμένοι. Αλλά δεν είχα ποτέ πρόβλημα να εκφράσουν την άποψή μου, οπότε δεν με πειράζει κιόλας αν την εκμεταλλευτούν με τον κάκο. Όχι, το θέμα είναι ότι αυτοί που πρέπει να ξέρουν ορισμένα πράγματα τα ξέρουν. Δεν έχει τώρα να κάνει. Περίεργοι και μυστήριοι πάντα θα υπάρχουν. Δεν είναι αυτό το θέμα τώρα, προς Θεού. Λοιπόν, θέλω να πω πρώτα-πρώτα ότι ανακάλυψα ειλικρινά όχι πολύ καιρό πριν, σχετικά πρόσφατα. Ο Μιχάλης το ξέρει από ό,τι μου είπε περισσότερο καιρό. Εγώ το ξέρω. Έχετε κανένα κανάλι στο YouTube που έχετε ανεβασμένους αγώνες παλιούς παιδικού πρωταθλήματος από τη δεκαετία του 80 κλπ, έτσι. Όχι παιδικού. Τι είναι? Όχι. Κανονικά παιχνίδια. Και Α2. Και κανονικά. Ναι. Έχω βάλει προς το παρόν γύρω στα 200 ίσως και περισσότερα παιχνίδια. Εγώ είχα έτσι με αρχαιακός τύπος. Ναι. Και είχα το βίντεο να μαζεύω τα βίντεο παλιότερα, οι κασέτες και πιο πρόσφατα τα DVD των παιχνιδιών. Και αφού το κατάφερα, γιατί με την τεχνολογία από ό,τι καταλάβατε και από την είσοδο της συνομιλίας μας. Μια χαρά, εντάξει. Αρχίζω και τα ανεβάζω. Έχω βάλει 200 τόσα παιχνίδια. Ξεκινάει από τα παιδικά, όπως είπατε, είναι ένα φοβερό βίντεο του 81. Αντίπαλοι είναι ο Πειραϊκός που ήμουν εγώ προπονητής με τον Πανιόνιο, που ήταν σχολεμένος ο Μάκης ο Δεδρινός, στο ανοιχτό του ζωγράφο, το οποίο πραγματικά όποιος το δει, βέβαια είναι λίγο ο ήχος ετεροχρονισμένος, έχει αυτά τα προβλήματα. Δεν το έχω δει αυτό. Το είδα εγώ, ναι. Εγώ δεν το είδα. Πραγματικά είναι πολύ όμορφο να δεις πώς πεζόταν το μπάσκετ τότε, σε ανοιχτά γήπεδα. Είναι ημιτελικός τελικής φάσης Αθηνών, σε ανοιχτό γήπεδο. Πειραϊκός Πανιόνιος με κόσμο, μια άλλη εποχή του μπάσκετ, εν πάση περιπτώσει. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, πολύ πιο όμορφη, πολύ πιο έτσι. Αγνή. Κοντά Θα συμφωνήσω, εγώ θα συμφωνήσω. Θα πούμε και για Πανιόνιο. Ο Θανάσης, να ξέρεις, coach, είναι νεοσμυρνιώτης, δίπλα στο κλειστό της Αρτάκης και είναι στενάχωρο ότι η πορεία του Πανιονίου και η κατάδια του τώρα στη Β' Εθνική, ίσως και παρακάτω. Είναι πολύ στενάχωρο, όντως. Εγώ πει πολλές φορές ότι οι πιο μπασκετικές ομάδες στην Ελλάδα είναι ο Πανιόνιος και ο Άρης, δηλαδή που έχουν τον κόσμο. Μπράβο. Είναι καθαρά μπασκετικός. Μπορώ να πω, ας πούμε, ότι κιόλας είναι κόσμος που περισσότερο αγαπάει τον μπάσκετ στις ομάδες τους παρά το ποδόσφαιρο. Και εγώ το Πανιόνιο, επειδή έχω περάσει 3 χρόνια παλιότερα και 2-3 μήνες πιο πρόσφατα, είναι πραγματικά λυπηρό. Νομίζω όμως ότι είναι και η κατάληξη. Κοιτάξτε, παλιά ο Πανιόνιος ήταν, το μεγάλο του προσώνυμα είναι η ιδιοφυΐα.
γεφυρία των παραγόντων του. Παράγοντες όπως ο σκορωμένος Ανδρέας Βαρύκας, Κολκίδης, Γιάνναρος, όλοι αυτοί, για να κάνει μεγάλο Πανιόνιο με πολύ περιχρά μέσα. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς ο Πανιόνιος διοικείται από ανθρώπους που δεν έχουν το Βεληνικές να διοικήσουν τον Πανιόνιο. Και δεν εννοώ μόνο το οικονομικό είναι λιγότερο. Με κακές ιδέες, ο Πανιόνιος πάντα ήταν μια πηγή ταλέντων να βγάζει δικούς του παίκτες, ούτε αυτό δεν κάνει τα τελευταία χρόνια. Και δυστυχώς έχει βρεθεί σε αυτή την κατάσταση που έχει βρεθεί. Και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, αν δεν αλλάξει κάτι πολύ σημαντικό, πολύ δύσκολα θα αλλάξει και η ορούς της ιστορίας. Ναι, ναι, γιατί πλέον είναι και η δουλειά ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Οπότε κάποιος, ακόμα και άπειρος σαν παράγοντας, αλλά με πολλά λεφτά να μπει, κάτι θα διασώσει. Αλλά σιγά μην θέλει τώρα οποιοδήποτε να μπει. Είναι η κατάσταση τέτοια. Ποιος ξέρει πότε θα ξαναυπάρξει κοινό στα γήπεδα, έστω και κάποια εισιτήρια να κόψουν, να βγάλουν κανένα χιλιάρικο και από τα εισιτήρια, αλλά δεν γίνεται τίποτα από αυτά όλα. Δηλαδή τα πράγματα είναι τραγικά για ομάδες τύπου Πανιωνίου, δυστυχώς. Άστα τώρα αυτά. Έχουμε τον coach να μας πει τώρα ιστορίες παλιές, αγαπημένες, γι' αυτό τον φωνάξαμε τον άνθρωπο. Έχει συνδέσει ο coach το όνομά του, εντάξει, έχει μεγάλη καριέρα σε Πειραϊκό, Αμίντα κτλ. Αλλά το όνομά σου, coach, είναι συνυφασμένο με το παλιό Φάλιρο, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι και με τις ομάδες, γιατί έχω περάσει πολλά χρόνια από τον Πειραϊκό που έγινε προπονητής. Ασφαλώς. Από την Αμίδα, από τη Δάφνη, την οποία αγαπάω πολύ, αλλά κυρίως, εντάξει, το Φάλιρο ήταν η ομάδα που αγάπησα, με αγάπησε και έχω να θυμάμαι πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αυτά θέλω να μας πείτε λίγο. Το 2002 πήγατε, το 98 πήγατε. Το 98 πήγα την πρώτη φορά. Ναι, εντάξει, έχω διαβάσει τις ιστορίες. Εγώ... όχι τότε, τη χρονιά που ανεβήκατε και πιο μετά, δηλαδή στο τρίτο πέρασμα, νομίζω το δικό σας, στο δεύτερο, ναι. Το 2005-2006 μιλάω. Ναι. Ανέβηκε η ομάδα από τη Β' Εθνική. Εγώ έπαιζα στην ΕΣΚΑ. Και το θυμάμαι ότι όλη η Αθήνα, ας πούμε, μίλαγε για το Φάλιρο. Το 2003. Λάχιστα, πολλοί πιστεύουν ότι η καλύτερη μου δουλειά ήταν το Φάλιρο που ανέβηκε στην Α1 το 2003. Κι όμως όχι, είναι από τη Β' Εθνική στην Α2. Από τη Β' Εθνική στην Α2, διότι είναι. Αναλαμβάνω μια ομάδα η οποία δεν είχε γήπεδο. Μας έδωσε ο Πανιόνιος τότε το Βαρύκας, που είναι δίπλα στο γήπεδο του ποδοσφαίρου. Α, είχε γκρεμιστεί το μπαλόνι, Ορίστε, το μπαλόνι είχε πέσει. Είχε γκρεμιστεί. Μαζεύουμε 12 πιτσιρίκια, από τους οποίους τους 8 δεν τους είχα ξαναδεί να παίζουν μπάσκετ. Και δεν ήταν ότι δεν τους είχα ξαναδεί. Εγώ δεν είχαν παίξει μπάσκετ. Δηλαδή, τουλάχιστον σε ένα επίπεδο και πάνω. Ήταν παιδιά που στις ομάδες τους δεν τους χρησιμοποιούσαν, δεν τους βάζανε. Εγώ δεν είχαμε μπάλες. Μπάλες πήραμε από τον Ολυμπιακό. Ήταν τότε ο Σταύρος Ερμιάδης, τον οποίο τον είχα παίξει στον Πειραϊκό. Και μας έδωσε 10 μπάλες στη ζούλα για να έχουμε μπάλες. Δεν είχαμε κανένα δελτίο. Φτιάξαμε μια ομάδα, λέμε τώρα παιδιά όπου πάει. Εγώ προερχόμουν και από ένα πρόβλημα υγείας τότε που είχα κάνει μια επέμβαση. Είχε πάει καλά βέβαια, αλλά δεν με έπαβε να υπάρχει. Δηλαδή υπήρχε μια τεράστια αμφιβολία τι πάει να κάνουμε. Μαζεύουμε αυτά τα πιτσιρίκια, ξεκινάμε. Παίζουμε πρώτο φιλικό με τον Αμίδα που ήταν στην ίδια κατηγορία με εμάς. Χάνουμε 35 πόντους. Φεύγω στην Αίγινα για Σαββατοκύριακο. Τι έκανα, ρε Θεέ, τι είναι αυτό που έχω κατασκευάσει? Ξεκινάμε το πρωτάθλημα στα πρώτα 6 παιχνίδια. Κερδίζουμε 2 στα 4 είχαμε. 2 στα 6. Κερδίζουμε αυτόν που δεν έκανε καμία νίκη στο πρωτάθλημα των Ελληνικών Νέες Φιλαδέλφειες και αυτόν που κέρδισε μόνο αυτόν που δεν έκανε. Έχουμε χάσει το επίπεδο μας. Όλοι λογικά. Και αυτή η ομάδα στα τελευταία 24 παιχνίδια έκανε 22 νίκες και 2 ήττες. Απίστευτο. Δηλαδή, ούτε εγώ δεν το έχω εξηγήσει αυτό το. Έπαιξε τρομακτικό μπάσκετ. Και γενικά ξέρεις, την αγάπησα αυτή την ομάδα. Ήταν, πώς να σου πω, η ομάδα που ανέβηκε στην Α1 ήταν κάποια παιδιά τα οποία και αυτά ήταν outsider, απότατο outsider, απέναντι στον Πανελλήνιο του Μήνωα Κυριακού του Σχορεμένου, απέναντι στον Ισιακό του Τάσου Τελιμπαλδαδάκη που τότε ήταν κράτος εν κράτη. Αλλά ήταν κάποια παιδιά που πήγαν από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο, να το πω έτσι.
Καλά, τα παιδάκια τα μάθες να περπατάνε και γίνανε σπρίντερ μέχρι το τέλος της χρονιάς, δηλαδή. Είναι... Καλαπόκης, γκαγκαλούδης και τέτοια, ε. Αυτή ήταν η πρώτη φορά. Την πρώτη ομάδα. Α, την πρώτη, ναι, ναι. Αυτή φορά ήταν το 98. Πολύ σοβαρό παιδί, τι να σας πω, είναι η σοβαρότητά του ξεκινήσει, αλλά και καλό παιδί και καλός παίκτης, βλέπετε. Και παίζει ακόμα, και παίζει ακόμα. Το 98 όμως, βγήκατε τέταρτη, πέμπτη, τι βγήκατε? Βγήκαμε τέταρτη την πρώτη φορά και πέμπτη τη δεύτερη, με μια νεανικότατη ομάδα και τότε. Ναι. Την πρώτη χρονιά διεκδικήσαμε την άνοδο μέχρι την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Ναι. Και τη δεύτερη χρονιά με παιδιά την γύρισα. Με παιδιά τα οποία πάλι ήταν από ομάδες που είχαν υποβιβαστεί από την Β' Εθνική, από την Α2, από την Γ' Εθνική. Ανεβήκαμε Α1, δυστυχώς ήταν ένα... Κοιτάξτε, το φάληρο, έτσι θα σας μιλήσω λίγο συναισθηματικά, γιατί το αγάπησα περισσότερο από τις υπόλοιπες ομάδες. Ήταν μια ομάδα που σου επέτρεπε να ονειρευτείς. Ακόμα και τα πιο τρελά όνειρα να κάνεις. Ήξερες ότι όταν ξυπνήσεις, αυτά τα όνειρα δεν θα είναι αλήθεια, αλλά... Το όνειρο στη ζωή και στον αθλητισμό είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλη υπόθεση. Και κατά έναν περίεργο τρόπο αυτά τα όνειρα, τα παλαβά που είχες, που έκανες στο Φάληρο, γινόντουσαν και αλήθεια στο τέλος. Δηλαδή όταν ανεβήκαμε, δεν υπήρχε. Μάλιστα που λέω το όνειρο, ούτε σαν όνειρο δεν το βλέπεις αυτό. Όταν ανεβήκαμε Α1 το Φάληρο, με το γήπεδο, δεν ξέρω αν το είχατε προλάβει, την Τέντα. Αυτό ήταν, αυτό ήταν πρώην ανοιχτό, το οποίο κλείστηκε, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, μου φαίνεται, αν δεν κάνω λάθος, στα πλαίσια της μεταγραφής του Καμαριώτη από το Φάληρο στον Πανιόνιο, φτιάχτηκε αυτό το γήπεδο. Το οποίο γήπεδο αυτό ήταν τρία σκαλιά, οι εξέδρες, αμέσως στα σκαλιά είχε κάτι σίδερα χιαστεί, έβλεπες τα σίδερα, σαν να ξέβλεπες με χεία στους παίκτες. Ναι, ναι. Τέντα, άμα φύσαγε, νόμιζες ότι θα φύγεις, θα γίνεις αερόστατο, έσταζα από 20 μεριές. Άμα είχε έξω 5 βαθμούς κρύο, μέσα είχε μείον 5. Έτσι ήταν... θυμάμαι, κάπως έτσι ήταν και το γήπεδο εδώ, τώρα δεν ξέρω αν είναι, του Εθνικού Αθηνών, στο Καλλιμάρμαρο. Κάπως έτσι. Το Εθνικό Αθηνών, επειδή το έχω προλάβει, ήταν ανοιχτό γήπεδο, αλλά ανοιχτό το καλύτερο... Έκλεισε, αυτό, ναι. Ναι, ναι, ήταν ανοιχτό που έκλεισε. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει κλείσει, ειλικρινά. Τελευταία φορά το έχω προλάβει ανοιχτό. Και μάλιστα έχουν γίνει πανευρωπαϊκοί αγώνες εφήβων στο ανοιχτό του Εθνικού Αθηνών το 70. Εντάξει, εκεί είχαμε κάποιες έτσι λιγάκι ελληνικούρες, δηλαδή είχαν παίξει παιδες, τώρα αν μην πω ονόματα, γεννημένοι των 46 ξέρω εγώ, του 70 το τουρνά γινόταν μαζί με 50 διάρρηδες, ξέρω εγώ. Καλά, το 70, το 70 άμα έλεγες και τίποτα έμπαινες και φυλακή, δεν έχει να κάνει, αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Άμα, ας κοινιώσουν. Άμα ψάξετε αυτή τη φωτογραφία, έχει φωτογραφίες από τότε, θα δείτε παιδες με μουσια, με μουστάκια, κανονικά. Ωραία, δυστυχώς δεν μπορούσα να κερδίσω με τους αδελφούς Μπέλοφ στον τελικό, οπότε το όνειρο έμεινε μέχρι τον τελικό. Και από το Φάληρο Coach είχατε φύγει, μετά τις δύο χρονιές, είχατε φύγει και ξαναγυρίσατε για να το σώσετε, έτσι, πριν την άνοδο, λέω. Κοιτάξτε, φεύγω την πρώτη χρονιά και τη δεύτερη χρονιά, τη δεύτερη φορά μάλλον, γιατί κάθε φορά ήταν δύο χρονιές. Κάθε φορά, ναι, ή κάθε φορά. Ναι. Ναι, με παίρνει τηλέφωνο ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Σπανός και κάνει ομάδα 5-6 ήττες και μου λέει έλα να σωθούμε Κωστάρα και τα λοιπά. Είχαμε πολύ καλή επαφή. Κράτησαν, ήταν πολύ δύσκολες οι συνομιλίες, κράτησαν γύρω στα 10 δευτερόλεπτα. τόσο πολύ. Σκληρές διαπραγματεύσεις, σκληρότατες. Εκεί πώς και φύγατε εσείς από το Φάληρο, εσείς το θέλατε? Γιατί είχατε πάει καλά δύο χρόνια, ας πούμε. Πρώτη φορά δεν το ήθελα εγώ. Έγινε μια αλλαγή. Εντάξει, τώρα να μην. Όχι, όχι, εντάξει, ναι. Δεν ήταν η επιθυμία να φύγω. Και γύρισα, έπρεπε να κάνουμε στα πέντε πρώτα, στα πέντε παιχνίδια που απομένανε, τουλάχιστον 4 νίκες. Τις κάναμε στις 4. Τα 4 πρώτα παιχνίδια και 74 εξωθήκαμε. Ναι. Και μετά ξεκινήσαμε για την επόμενη χρονιά. Επόμενη χρονιά, 1η Αυγούστου, δεν υπήρχε ομάδα Φάληρο. Γιατί πάντα η διοίκηση του Φαλήρου, τον μπάσκετ του Φαλήρου, το έβλεπε λίγο σαν εχθρό. Τα βασικά του αθλήματα ήταν το πόλο, το τένις, κολύμβηση. Μέσα σε μια εβδομάδα φτιάξαμε ομάδα και τελικά ανεβήκαμε Α1.
Και δεν παίξατε ποτέ, βέβαια. Δεν παίξαμε. Αυτό το καλοκαίρι ίσως ήταν το... έχει πολλά ευτράπελα, αλλά έχει... είναι ευτράπελα στο βάθος του χρόνου τώρα που περάσανε. Δηλαδή, περάσαν διάφοροι επενδυτές εκεί πέρα, οι οποίοι ήταν από αστείοι, θα είναι... είχε δυσκολίες πολύ σε εκείνο το καλοκαίρι. Μας πίεσε όλους ψυχολογικά, μας στεναχώρησε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, μ' άρεσε πάντα αυτή η ιστορία του Φαλήρου, δηλαδή είναι από, από τους μύθους που μένουν στην ιστορία και στον αιώνα των άπαντα θα γίνει, γιατί είναι από τις πιο ρομαντικές και τις πιο ωραίες ιστορίες όλων των εποχών. Γι' αυτό και... Θανάση και Μιχάλη, τη χρονιά που ανεβήκαμε Α1, όλη τη χρονιά απλήρωτη, όλη τη χρονιά. Δεν ήταν ήμασταν ένα μήνα πίσω, δύο μήνες, πέντε μήνες. Όλη τη χρονιά απλήρωτη. Σας εντάξει, ήταν ο στόχος πια μεγάλος. Γιατί ενώ ξεκινήσαμε για να σωτούμε τις πρώτες έξι αγωνιστικές, κάνουμε πέντε νίκες και μπήκαμε αμέσως στο στόχο. Αυτός ο στόχος λοιπόν μας έδινε κουράγιο. Τι να σας πω, ότι ερχόντουσαν παιδιά με παπάκια, δεν είχαν βενζίνη να βάλουν. Ήταν πραγματικά μια ηρωική προσπάθεια. Γι' αυτό και τη θυμάστε ακόμα, γι' αυτό και τη θυμούνται πολλοί άνθρωποι του μπάσκετ, έστω και αν δεν ήταν Φάλιρο. Ήταν πραγματικά η νίκη. Βέβαια, ναι, εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον Φάλιρο, ούτε την παραμικρή σχέση. Ναι, αλλά το θυμάμαι με χαρά και νοσταλγία και. Ήταν πραγματικά η νίκη του αθλητισμού, του πραγματικού αθλητισμού απέναντι, σας επαναλαμβάνω, σε μεγαθύρια. Ο Πανελλήνιος τότε είναι πως ήταν ο Ιωνικός Νικιάς πριν δύο, με όλους τους παίκτες αυτούς που είχε. Συν το Γιοφρέσα. Ο Γιοφρέσα πριν δύο τρία χρόνια. Το Γιοφρέσα. Ράφα Γιοφρέσα, ο Ισπανός, την Πανταγόνα. Ναι. Τέσσερα. Είχε παίξει, είχε πάρει η Ευρωλίγκα από τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Για να δούμε τα μεγέθη. Και, εντάξει, ο αθλητισμός όπως είναι οι στιγμές, πιστεύω, είναι αυτό που μένει. Και δυστυχώς τα νέα παιδιά που κάνουν αθλητισμό δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Μένουν αυτό πολύ στην καρδιά. Αυτό είναι το άλλο κομμάτι που θέλω να κουβεντιάσουμε τώρα. Μετά, αφού είπαμε για το Φάλιρο, εντάξει, για την παιδεία, την μπασκετική και όλα αυτά που θύνουν πολύ στις μέρες μας. Να ρωτήσω κάτι πιο συγκεκριμένα. Λέμε όλα αυτά, ηρωισμός, απλήρωτη κλπ. Όλα αυτά, σαν αναμνήσεις, είναι κάτι όμορφο. Εκτός από το απλήρωτη, προφανώς. Αλλά αυτό όμως δεν δημιουργεί και πρόβλημα. Δεν αποτρέπει και τα νεότερα παιδιά να πάνε να αθληθούν. Δεν ξέρω, εντάξει, προφανώς δεν είμαστε Ισπανοί, Ιταλοί, Ρώσοι, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά συνέχεια ακούς, η τάδε ομάδα ήμασταν απλήρωτοι. Η δήμα ομάδα ήμασταν απλήρωτοι. Ο Άρης πήρε το κύπελο, το σαπόρτα που είχε πάρει, απλήρωτη. Πήρε το κύπελο με τον Μάριο Μπόνι, που είναι η καψούρα του Μιχάλη, του φίλου μας, απλήρωτη. Θέλω να πω, αυτό δεν αποτρέπει κόσμο να ασχοληθεί σοβαρά. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι όποιο νέο παιδί ασχολείται αρχικά με τον μπάσκετ, η πρώτη ιδέα που έχει δεν είναι το επαγγελματικό κομμάτι, είναι η χαρά του παιχνιδιού. Ένα παιδάκι που μπαίνει 10 χρονών στο γήπεδο, 9-12, είναι αυτό. Ότι είναι πρόβλημα είναι σίγουρα μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Και βέβαια, όταν λέμε για το Φάλιρο, τότε δεν ήταν τη μόδα σα απλήρωτο. Εμεί την κάναμε όταν το Φάλιρο ήταν. Και μα βρίσκουν εντό εισαγωγικών πολλοί παίκτε. Γιατί ξέρεις, όταν πετυχαίνεις σαν απλήρωτος, λένε οι άλλοι παράγοντες. Να ρε, αυτοί ήταν απλήρωτοι και ανέβηκαν. Οπότε γίνεται η αγάπη που έγινε συνήθεια. Που είναι, ας πούμε, δηλαδή. Σήμερα είναι πρόβλημα μεγάλο. Αλλά όσον αφορά για τον μπάσκετ και τα παιδιά, δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα νοοτροπίας, έλεγα τον μπάσκετ, περισσότερο ηθικών αξιών και λιγότερο οικονομικών θεμάτων. Το δεκάχρονο, το δωδεκάχρονο που λέτε κι εσείς, δεν τα σκέφτεται. Τα σκέφτεται ο πατέρας του όμως. Από εκεί ξεκινάει. Εκεί έθιξες τώρα, Μιχάλη, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή του ελληνικού μπάσκετ. Του ελληνικού αθλητισμού, θα λέω. Μιλάμε, έχω πει μεταξύ σοβαρού και αστείου. Ξέρετε, σε κάθε παιχνίδι μπάσκετ πρέπει να υπάρχει γιατρός. Βέβαια. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι στα παιδικοεφηβικά δεν πρέπει να είναι παθολόγος ο γιατρός ή ορθοπαιδικός, πρέπει να είναι ψυχίατρος. Με τις ενέσεις κανονικά για τους γονείς. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε δει τώρα τελευταία κάποιο παιχνίδι παιδικοεφηβικού,
Αν έχετε δει από περιέργεια, πηγαίνετε και θα επιθυμηθείτε. Δεν μπορεί να φανταστείτε, είναι. Μιλάμε για εξαλουσίνη, μιλάμε για ψυχιατρική κατάσταση. Είναι. Ναι. Δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι γονείς ότι τα μεγαλύτερα θύματα της κατάστασης αυτής είναι τα ίδια τα παιδιά τους. Βέβαια. Ναι. Για φανταστείτε τον πατέρα. Αυτό, κόμψε. Παλιά δεν υπήρχε αυτό το 95, ας πούμε. Μετά το 87. Μετά το 87 πιστεύαν όλοι οι πατεράδες ότι ο γιος τους είναι ο Γκάλης. Δεν είναι καν ο Ρωμανίδης, ξέρω εγώ. Δεν είναι καν ο Φιλίππου. Είναι ο Γκάλης. Και εκεί πέρα πραγματικά. Εγώ πάλι έχω μερικές πρωτοκαθεδρίες. Ήμουν ο πρώτος που παγώθηκα από τον Πειραϊκό με 3 πανελλήνια πρωταθλήματα. Άλλα 5 πρωταθλήματα έσκαν. Παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων. Φαγώθηκα από πατέρα. Γιατί ο πατέρας ενός παιδιού, ο γιος του μάλλον, δεν έπαιξε στον τελικό τότε του πανελλήνιου πρωταθλήματος το 88. Έπαιξε 3 λεπτά μόνο. Ήταν μέσα στη διοίκηση και την επόμενη φορά και με φάγε. Είναι μεγάλη πληγή. Μεγάλη πληγή. Και το κυριότερο δεν είναι ότι δυσκολεύουν τους προπονητές. Δυσκολεύουν τα ίδια τα παιδιά του, βγαίνουν δυστυχισμένα παιδιά. Όλοι μας έχουν παίξει στην γειτονιά, δεν έχετε παίξει μπάσκετ κτλ. Φαντάζεστε να είναι ο μπαμπάς σας από πάνω και να σας μιλάει και να σας κάνει το κεφάλι κουδούνι το βράδυ. Άσε που αυτό δημιουργεί και πίεση τεράστια στα παιδιά, τα οποία δεν τη χρειάζονται αυτή την πίεση τόσο μικρά προφανώς. Μπούνε και κάτι άλλο που για μένα είναι σοβαρό. Το μπάσκετ για μένα. Πάνω από νίκες, επιτυχίες, πρωταθλήματα, νότες και τα λοιπά. Είναι οι συναναστροφές, οι φιλίες που αφήνει. Οι τα αποδυτήρια, coach, τα αποδυτήρια. Εκεί είναι. Θυμάμαι τον Παναγιώτη τον Φασούλα, τώρα που πες αποδυτήρια, Μιχάλη. Όταν σταμάτησε τον μπάσκετ, τον ρωτήσαν τι θα σου λείψει περισσότερο. Και λέει η πλάκα στα αποδυτήρια. Δηλαδή, αυτό λοιπόν το πράγμα, οι γονείς, αντί να το μετατρέψουν σαν συναδέλφωση με τα άλλα παιδιά κτλ., το μετατρέπουν σε έναν ανταγωνισμό απίστευτο. Γιατί αυτός πήρε περισσότερες επιθέσεις, γιατί αυτόν ο προπονητής το βάζει περισσότερο. Καταρχάς, ο προπονητής στην Ελλάδα είναι μια δουλειά, την οποία την ξέρει πάντα καλύτερα ο άλλος από αυτόν που την κάνει. Εννοείται, εννοείται. Καλά και εγώ στο ποδόσφαιρο. Την ξέρω καλύτερα από τον Μάρτιν, σας πούμε, γιατί άμα δεν ασχολούμαι καθόλου. Εντάξει. Και έρχονται μετά οι προπονητές όμως, έρχονται μετά οι προπονητές, πλακώνουν τα πιτσιρίκια 9-10 χρονών, 100 συστήματα, 100 plays, να παίζει ο καλός ο παίχτης 40 λεπτά και ο άλλος ο καημένος, ο φίλος του, ο συμμαθητής του στο σχολείο, να μην μπαίνει καθόλου στο γήπεδο, γιατί δεν είναι τόσο καλός ή τόσο ψηλός, ας πούμε, ο άνθρωπος. Και, ναι. Και δημιουργούν όλα αυτά. Αυτό είναι κατάδια. Αυτό η πίεση μεταφέρεται, προσέξατε, υπάρχει ένα μπάσκετ μέχρι που οι γονείς δεν πληρώνανε στις υποδομές και ένα μπάσκετ που ξεκινάει αφότου οι γονείς αρχίζουν να πληρώνουν στις υποδομές, στις συνδρομές. Ναι, αυτό πότε έγινε μότα, αυτό πότε άρχισε. Αυτό πρέπει να είσαι εκεί γύρω στις αρχές δεκαετίας του 90. Ναι. Όχι σε όλες τις ομάδες, άρχισε στα διάσκα και απευθυνόταν. Εκεί λοιπόν γίνανε συμμέτοχοι της ομάδος οι πατεράδες. Και εκεί δεν βγάζεις άκρη. Ναι, μετά ο πελάτης έχει πάντα δίκιο μετά. Πάει η δουλειά έτσι. Ναι. Είπε κάτι ο Μιχάλης, προμόνως που ίσως να διαφωνώ λιγάκι. Να διαφωνώ, θα καταλάβεις, Μιχάλη. Εκπαιδευτικό και σε παιδαγωγικό ρόλο έχεις απόλυτα δίκιο. Καλός ή κακός στο μπάσκετ είναι ένα ρατσιστικό άθλημα, να το πω έτσι. Είναι το άθλημα που ο σωματότυπος παίζει μεγάλο ρόλο εκτός σπανίων εξαιρέσεων. Όπως ήταν ο Γκάλης, παραδείγματος χάρη. Ο σωματότυπος παίζει μεγάλο ρόλο. Πρέπει να είσαι ψηλός, πρέπει να είσαι με μεγάλα χέρια, πρέπει να είσαι αθλητικός κτλ. Όσο δεν υπήρχαν οι συνδρομές, βγαίνανε καλύτεροι παίκτες. Γιατί ο προπονητής, οι προπονητές δεν είχαν την πίεση και ασχολιόντουσαν πολύ με τα ταλέντα. Αναδεικνύαν ταλέντα για τους παίκτες για την πρώτη ομάδα. Χωρίς να σημαίνει ότι και τα παιδάκια που κάναν αθλητισμό τα ρίχναμε στον κιάδα προς Θεού, ας πούμε. Τώρα εδώ είσαι αναγκασμένος να κάνεις προπόνηση με 30 παιδιά. Τα 30 παιδιά να κάνουν, δεν είναι τόσο τα συστήματα που λες, που είναι και αυτό που λες, τα συστήματα κτλ. Το χειρότερο είναι 30 παιδιά. Ένα drive, ένα μπάσιμο, ανά 5 λεπτά. Δεν θέλει.
Ναι, ναι. Εγώ για μένα έχω πει, ας πούμε, και σε ανθρώπους στις ομοσπονδίες μια πρωτοποριακή ιδέα, η οποία δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, να καταργηθούν οι ηλικίες, οι ηλικιακές ομάδες κάτω των 12 χρόνων, 13, να ανοίξουν τα ανοιχτά γήπεδα, να γίνουν καλά ανοιχτά γήπεδα και τα παιδιά να παίζουν στα ανοιχτά γήπεδα μόνα. Απ' την αρχή, 2 ώρες μόνο, πάει με την παρέα του κάθε παιδάκι και να παίξει μόνο. Πιστέψτε με, θα μάθει καλύτερο μπάσκετ από ό,τι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στις ακαδημίες. Σωστό είναι αυτό. Γιατί αλλιώς... Θα υδρώσει, θα χαρεί, θα παίξει. Ναι, 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 ναι. Όχι μόνο. Συμμετέχει περισσότερο, συμμετέχει περισσότερο. Έτσι όπως λέει ο coach, βαράνε σε μία προπόνηση της μίας ώρας, βαράνε 5 σουτ. Και πάνε σπίτι και κάνανε και καλά προπόνηση μετά, ξέρω εγώ. Ναι. Ενώ το μονό, το οποίο επειδή coach, πιθανώς σας το είπα σε προηγούμενα μηνύματα, ζω Βοσνία και βλέπω πώς οι Σέρβοι, ας πούμε, και οι Ιουγκοσλάβοι γενικά κινούνται. Τεχνικά, αυτό το μονό το έχουν πάρα πολύ περισσότερο από εμάς και γι' αυτό και είναι αρτιότεροι, μπορώ να πω έτσι. 100%. Εγώ είμαι σε μια γενιά που έμαθα μπάσκετ από το μόνο. Τότε ήταν πρώτα μάθαινες μπάσκετ, κάπου σε ένα γήπεδο ανοιχτό. Ναι. Μετά πήγες, σε δοκίμαζε ο προπονητής, κανείς να καλώ σου κάνει δελτίο. Τώρα όποιος και να μπει σε μια ομάδα του κάνει δελτίο, γιατί είναι το 50, το 30 το μήνα, αυτό 100%. Το μόνο μαθαίνει το παιδί, θα φάει μια τάπα. Αμέσως θα λειτουργήσει ο εγωισμός του πως δεν θα φάει δεύτερη τάπα. Θα βρει μόνος του. Και μετά, κοιτάξτε, το μπάσκετ είναι ένα δύσκολο άθλημα. Όταν κάνει μπάσκετ ένα παιδάκι, ο στόχος για το παιδάκι αυτό είναι πολύ ψηλός, πολύ δύσκολος. Ναι. Και απογοητεύεται το παιδί. Δεν είναι ποδόσφαιρο που στάρει σε ένα τέρμα 9 μέτρα. Κουτσά στράβα θα πάει και μια μπάλα στα δίχτυα και θα πανηγυρίσει το παιδάκι. Στο μπάσκετ μπορεί να κάνει ένα παιδάκι 7-8 χρονών, 20 σου, 30 σου και να μην βάλει κανένα. Αυτό στην παιδική ψυχή του δημιουργεί απογοήτευση. Θα ψάξει άλλο άθλημα που να μπορεί να ακούσει ένα μπράβο ή να νιώσει ο ίδιος ότι κάτι έκανε. Ο ίδιος, ναι. Να ξέρετε ότι αυτοί που ανακαλύψαν το μίνι μπάσκετ, που το ανακαλύψαν, πρώτοι που το φέραν στην Ευρώπη ήταν οι Ισπανοί, οι οποίοι είναι και αυτοί που τα τελευταία χρόνια το αμφισβητούν ιδιαίτερα. Υπάρχει το σύνδρομο του κολυμβητή. Ένα παιδί που ξεκινάει από 5 χρονών μπάσκετ, θυμάστε παλιά οι κολυμβητές, στα 20 τους χρόνια ήταν γέροι. Σταματάγανε το κολύμβητο. Το ίδιο πράγμα παρατηρείται και στο μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι ακέφαλο το μπάσκετ. Αν θέλετε τη γνώμη μου. Θα έχουμε. Νομίζω θα εύχομαι. Εντάξει. Νομίζω θα έχουμε κεφάλι σύντομα όμως. Και εγώ έτσι εύχομαι. Είπες για τους Σέρβους προηγουμένως, Μιχάλη. Ο Θανάσης σημαίνει η Σερβία. Οι Σέρβοι κάθε καλοκαίρι, Θανάση, μαζεύονται και οι προπονητές όλοι και λένε τι μπάσκετ να παίξουν. Εδώ το ξέρεις ότι ο σύνδεσμος προπονητών δεν έχει την επαφή με την Ομοσπονδία, επειδή η Ομοσπονδία θεωρεί ότι οι Έλληνες προπονητές είναι εχθροί. Καλά, η Ελληνική Ομοσπονδία θεωρεί ότι είναι εχθροί. Υπάρχουν όσοι κυκλοφορούν στη ζωή αυτή. Καλά, θεωρεί. Πράξενη κατάσταση, ναι. Θεωρεί ότι είναι εχθροί. Και έχει, η Ελλάδα έχει μεγάλη. Πλέον η σχολή της Ελλάδας δεν είναι παίχτικη, μπασκετική. Δεν βγάζουμε τόσο καλούς παίχτες όσο προπονητές πλέον. Τα τελευταία 10 χρόνια, 15, έτσι είναι. Ναι. Αυτό έχει δίκιο, Μιχάλη, αλλά γιατί γίνεται αυτό, γιατί περισσότεροι προπονητές που είναι πάρα πολύ καλοί προπονητές και δουλεύουν σε μεγάλες ομάδες και του εξωτερικού και της Ελλάδας, ναι, έχουν ξεκινήσει από βοηθή. Ναι, σωστό. Ο βοηθός σε μια ομάδα συνήθως αναλαμβάνει το κομμάτι της άμυνας. Και είναι πολύ καλύτερο στο να διδάξουν άμυνα από το να διδάξουν επίθεση. Οι προπονητές αυτοί. Χωρίς επαναλαμβάνω, σημαίνει μην παρεξηγείτε ότι δεν είναι εξαιρετικοί προπονητές. Απλώς λέω, και κοίταξα, η σχολή ελληνική είναι σαν τη σέρβικη. Μοιάζουμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε την αθλητικότητα που έχουν. Καλά, οι Αμερικάνοι δεν το συζητάμε. Οι Γάλλοι δεν το συζητάμε. Ακόμα και οι Ισπανοί την εκρηκτικότητα που έχουν. Δεν μπορούμε να την πλησιάσουμε. Πώς μπορούμε να τους
κερδίσουμε. Με το μυαλό. Με το μυαλό. Άμα είστε σκληροί. Τακτική, ναι. Είμαστε σχολή τακτική. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Ακούω πολλές φορές πολλούς, ας πούμε αυτό. Είναι ωραία να λες λόγια, αλλά μην βλέπετε τώρα τετοκούμπα. Τετοκούμπα είναι ένα πράγμα, ένα παιδί, το οποίο ένα project, το οποίο δεν ξέρω αν θα βγει τα επόμενα 50 χρόνια κάτι παραπλήσιο. Είναι ένα θαύμα της φύσης το παιδί. Το χαρακτήρα του είναι δύο θαύματα της ζωής σου. Ναι. Ο μέσος Έλληνας παίκτης δεν είναι ο Γιάννης. Δεν έχει τα προσόντα τα αθλητικά του Γιάννη. Πρέπει λοιπόν κάτι άλλο να κάνουμε. Δυστυχώς όμως εμείς δεν κάνουμε τίποτα και κυρίως δεν έχουμε έμπνευση. Τα νέα παιδιά δεν βελτιώνονται. Το έχω πει πολλές φορές το παράδειγμα. Ο Διαμαντίδης όταν έβαλε το περίφημο σουτ, το βάλτο αγόρι μου που στην Γαλλία, ήταν ένας μέτριος σουτέρ. Όλοι όσοι το ζήσαμε αυτό το σουτ, κλείσαμε τα μάτια πιστεύω εκείνη την ώρα. Ναι, το θυμάμαι σαν τώρα. Σαν τώρα το θυμάμαι σιγά μην πει. Έκανε τρομερή. Το μισό σουτ είναι του Ζήση βέβαια που τραβάει όλη την άμυνα και τη πάει την μπάλα πίσω. Αλλά ένας μέτρος σουτέρ. Μετά το Διαμαντίδη μπορούσε να τον αφήσει έστω για μισό δευτερόλεπτο μόνο του. Όχι. Σε είχε σκοτώσει. Όχι. Δεν σα ακούω. Σα ακούω. Γιατί δούλεψε το σουτ. Εδώ βλέπω τα καινούργια παιδιά εξακολουθούν και έχουν τα ίδια μειονεκτήματα. Τα ίδια μειονεκτήματα δεν βλέπει να φτιάχνουν τίποτα. Και σε σχετικά μεγάλη ηλικία ο Διαμαντίδης, έτσι. Στο Παναθηναϊκό πήγε 22 χρόνια. Πόσο πήγε? Το 2005 ο Διαμαντίδης ήταν 25 χρόνων. Ναι. Ναι, δεν ήταν και μικρή. Και ο Παπαλουκάς. Γενικά η ομάδα τότε. Γενικά η ομάδα τότε. Ωραία τα λέμε τώρα. Είναι η θρηλυκότερη ομάδα ίσως όλων των εποχών μαζί με το 87. Σίγουρα αυτές οι δύο μαζί. Αλλά τότε μην ξεχνάμε ότι αυτή ήταν μια ομάδα με τη στάμπα του loser. Χάσανε από την Αργεντινή ένα χρόνο νωρίτερα. Σιγά μην μπούμε ποτέ στη ζωή μας τετράδα. Ήτανε ο Παπαλουκάς ο έτσι, ο αλλιώς, ο Διαμαντίδης μόνο άμυνα, ο Κακιούζης είναι έξυπνος αλλά είναι soft. Ήταν τέτοιες οι κουβέντες. Και μετά αυτά τα παιδιά γύρισε ο Διαμαντίδης, αλλά ήταν όλοι μεγάλοι παίκτες. Απλά είναι αυτό, πρέπει να σε πάει και η στιγμή, να σε θέλει και η τύχη. Θανάση, το μάτς με τους Αμερικάνους, εγώ πιστεύω αν παίζονταν μέχρι σήμερα να παίζανε ακόμα, δεν θα πέρναγαν οι Αμερικανοί μπροστά ποτέ. Το πιστεύω αυτό το πράγμα. Μπορεί. Μέχρι σήμερα να παίζαν. Το βασικό προτέρημα για τις ομάδες ήταν ότι είχε παιδιά με προσωπικότητα. Έτσι. Δηλαδή, Παπαλουκάς Διαμαντίδης δεν ξαναβγαίνουν. Στο μουντομπάσκετ είχαμε την τύχη ο Σοφοκλής ο Σκοτσιανίδης να είναι ίσως στη μοναδική χρονιά. Που ναι, που ήταν καλά σωματικά. Ισοπεδωτικός ήταν ο άνθρωπος. Ισοπεδωτικός. Δηλαδή. Τους έβαλε στα καλάθια κυριολεκτικά. Έπαιζε ο Χάουαρντ τότε. Ο Χάουαρντ. Δηλαδή που τον λένε οι Αμερικάνοι Σούπερμαν. Ας πούμε, καταλαβαίνεις τι ήταν ο δικός μας. Ο Τικούδης, ο Ταρζαρίσο, δηλαδή. Πολλά παιδιά. Απλώς ο Ζήσης που είπαμε προηγουμένως. Βέβαια, ο Ζήσης στο μπάσκετ λόγω του τραυματισμού του. Δεν έπαιξε. Είχε προσωπικότητα αυτή η ομάδα. Τώρα, αυτή η ομάδα η πιο σύγχρονη δεν έχει κακό ταλέντο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να βρούμε τον τρόπο να αξιοποιήσουμε τον Γιάννη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν είναι εύκολο πάντως για όσους νομίζουν ότι είναι εύκολο. Όχι, καθόλου δεν είναι. Όχι. Εντάξει, τώρα αυτά τα λένε. Εμένα, coach, μου άρεσε η εθνική των παραθύρων. Κοίταξε, σε σχέση με την άλλη εθνική, έδειχνε πιο μεγάλη συνοχή σαν ομάδα. Πιο δεμένη, πιο παρέα. Μου άρεσε. Πιο παλιά, ακριβώς. Ήταν πιο πεινασμένα παιδιά, κακά τα ψέματα. Ήταν παιδιά από αυτή την εθνική, τη βλέπαν σαν ευκαιρία ανέλυξης, ας πούμε, και εξέλιξης. Όχι μόνο. Εντάξει, ο Μαργαρίτης είναι 40 χρονών ο άνθρωπος. Και... Σκέψω ότι ο Μαργαρίτης έπαιξε εθνική ομάδα πρώτη. Όχι εθνική ομάδα, συγγνώμη. Α1 έπαιξε στα 29 του χρόνια. Ναι. Ο Μαυροειδής επίσης μεγάλος. Δεν ήταν μόνο. Το είδανε, ναι. Το γουστάρανε, τους άρεσε πολύ και ήταν καλή ομάδα. Δεν είναι... Το γουστάρανε, αυτό ακριβώς. Είναι μεγάλη λέξη. Πώς δεν είναι. Coach, να ρωτήσω κάτι. Επειδή τώρα ο Μιχάλης έδωσε ωραία assist με τα παράθυρα, ως πότε θα κρατήσει... Ως πότε, δεν το ξέρει κανείς αυτό, αλλά τη γνώμη σας θέλω. Ως πότε θα κρατήσει αυτή η γελοιότητα FIBA
ούλεπ, τσακωνόμαστε, παίζουν οι εθνικές ταυτόχρονα με το ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός, φέρει πίν. Θέλω να πω, βλέπετε κάποιο παράθυρο εκεί πέρα, κάποια αχτίδα φωτός? Θα κρατήσει μέχρι να διαλυθεί το μπάσκετ έτσι όπως το πάνε και οι δύο πλευρές και να σκάσουμε όλοι. Είναι το μόνο άθλημα που υπάρχει αυτή η αντιδικία μεταξύ της FIBA και τη Ευρωλίγκα τη αντίστοιχη, και εγώ δεν ξέρω τι πάνε στα άλλα αθλήματα. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο υπάρχει κάτι αντίστοιχο με την Ευρωλίγκα? Όλα είναι υπό τη σκιά τη FIFA και τη UEFA. Στο βόλεϊ τα ίδια. Στο πόλο τα ίδια. Δεν είναι. Μόνο εδώ πέρα έχουμε αυτή τη γελιότητα να έχουμε δύο ουσιαστικά πόλου του παγκόσμιου μπάσκετ. Οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν άκρη. Είναι και οικονομικό το θέμα, να ξέρετε, γιατί αυτό είναι. Ξεκάθαρα, ναι. Αλλά για μένα η Ευρωλίγα ενώ είναι μια πολύ ωραία διοργάνωση να την παρακολουθείς και τα λοιπά, έχει και πολλά, νομίζω ότι έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στο μπάσκετ, παιδιά. Και κυρίως αυτά τα κλειστά συμβόλαια. Ναι. Γιατί είπαμε προηγουμένως που ξεκίνησε η κουβέντα μας με τον Πανιόνιο. Εγώ σας λέω για τον ΠΑΟ και τον Άρη και τα λοιπά. Γιατί να επενδύσει ένας άνθρωπος στον Πανιόνιο και στον ΠΑΟ και στον Άρη όταν ξέρει ότι ακόμα και πρωτάθλημα να πάρει ότι δεν θα παίξει στην Ευρωλίγκα? Ναι, και στην είναι... ΑΕΚ, ας πούμε. Η ΑΕΚ που είναι πιο κοντά, ναι. Γιατί να επενδύσει? Εγώ ξέρω ότι θα παίξει την ανώτερη δυνατή διοργάνωση. Παλιότερα ο έκτος είχε ενδιαφέρον να έρθει έκτος. Γιατί έπαιζε σαπόρτα, έπαιζε σκόρα, όπως τα λέγανε, εκείνα τα κύπελα. Θυμάμαι μέχρι και 8ος κάποιος. Δεν είχε βγει κάποια στιγμή ο Sporting, νομίζω 8ος, και είχε παίξει κάπου. Ο Καλέμπιας έχει παίξει Ευρώπη, ο Παπάγος έχει παίξει Ευρώπη για αρκετά χρόνια. Ναι, Παπάγο. Είχες λοιπόν το κίνητρο να επενδύσεις αυτήν την ομάδα για να παίξεις στο κόρα. Εδώ τώρα, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί επενδύουν στο μπάσκετ, ας πούμε, ομάδες. Βλέπεις στο ποδόσφαιρο παντού ο τρίτος θα παίξει στο Europa League, ο πέμπτος και ο εγώ. Έχεις ένα κίνητρο. Εδώ στο μπάσκετ δεν έχεις κανένα κίνητρο. Κανένα κίνητρο. Θα παίξει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μέχρι να πεθάνουν εκεί πέρα σου. Δεν πάνε να έρθει. Κατά δεκμήριο έρχονται πρωτοδεύτεροι. Άρα δεν έχει καμία σημασία αυτό το πράγμα. Έρχονται πρωτοδεύτεροι. Γιατί... Το Περιστέρι και πάει η Ευρωλίγκα. Και κάποτε ναι. Πλέον όχι. Και λοιπόν, ο Ηρακλής έχει παίξει Ευρωλίγκα, έχει παίξει. Δεν ξέρω αν ήταν ακόμα και πρώτο πρωταθλητριό, να σου πει. Μπορεί. Λοιπόν, εδώ τώρα δεν επενδύει κανένας. Είναι αυτό το... Καλά, δεν μιλάμε για τη γελιότητα τώρα που μηδενίζονται οι ομάδες αν πάθουν κορονοϊό, ας πούμε. Δηλαδή, μιλάμε... Το πήρε πίσω αυτό. Άμα δεν πάρει και αυτό πίσω, δηλαδή ποιο θα πάρει πίσω? Είναι αλλεπάλλα τα λάθη. Coach, μία ερώτηση. Είναι πολλά τα χρόνια που έχετε ασχοληθεί με τον μπάσκετ, δεν είναι τόσο απλή η απάντηση. Αλλά αν σας πω, που λένε με το πιστόλι στον κρόταφο, πες μου έναν παίχτη τον οποίο θεωρείς τον αγαπημένο σου. Ανεξάρτητα αν ήταν πολύ μεγάλος παίχτης, μπορεί να είναι παίχτης που προπονήσατε, παίχτης που είδατε από το NBA, από την Ευρώπη, οτιδήποτε, χωρίς κανένα περιορισμό. Θα λέγατε κάποιον. Παίχτη που προπόνησε, Θανάση, να μην τον βάλουμε να πει τώρα, είναι, θα αδικήσει πολλούς. Ας πούμε αυτούς που είδε, να πες, τηλεόραση ξέρω εγώ. Παίχτη που προπόνησε, έχω και ορισμένους που είναι φίλους, εντάξει, έχει δίκιο. Άστο, εντάξει. Το ξέρουν αυτοί καλύτερα κιόλας, δεν χρειάζεται. Και κατά ανάγκη, όπως είπε Θανάση, δεν είναι ανάγκη να είναι ο καλύτερος παίχτης. Όχι, καλύτερος. Τώρα από πλευρά έτσι παιχτών, ένα να πω, θα πω ότι αυτός ο παίκτης που πραγματικά αγάπησε δεν ήταν ο καλύτερος και σαφέστατα δεν είναι Τζόρνταν, δεν είναι. Ήταν ο Ζάρκο Πάσπαλη. Δηλαδή ήταν ένα παιδί το οποίο περισσότερο με την ψυχή, με την προσωπικότητα, με την, έτσι, την μπασκετική πονηριά. Όπου και αν πήγε προσέφερε. Και προσέφερε τα καλά δέστης τα για τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό ειδικά την πρώτη χρονιά. Τον άλλαξε τελείως. Πήρε κύπελο με τον Άρη με ένα πόδι, αν το θυμόμαστε. Είπαμε στην αρχή της κουβέντας. Ναι, που κούτσανε, ναι. Με τον Χρήστο τον Μαγκότσι και ο προπονητή. Με ένα πόδι ήταν ο Σάρκο εκείνη. Ναι. Πήγε στον Πανιόνιο και ο Πανιόνιος βγήκε Ευρωλίγκα, βγήκε κύπελο πρωταθλητήριο, ήταν τρίτος.
Και αν δεν γινόταν μια, έτσι να πω, επέμβαση στο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό που κέρδαγε 17 πόντους ο Πανιώνιος μέσα στο ΆΚΑ και γίνανε ό,τι γίνανε, ναι, θα έπαιζε με τον Ολυμπιακό εκείνη η χρόνια. Δηλαδή αυτό το παιδί πραγματικά. Εντάξει, ο Τζόρνταν, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει, ο Λεμπρόν Τζέιμς. Εντάξει, δεν τους βάζουμε αυτούς. Ο Πανιώνιος είναι αυτός τότε με Ντούντα, Μπάιρον Ντίνκινς, ο φίλος μας ο Γιώργος ο Καράκουτης κλπ. Ο Θέρλ Μπέιλι, νομίζω. Ήταν ο Ντούντα, προπονητής φοβερή δουλειά, ο Καράκουτης, ο Μποσκανάς, αυτή η φουρνιά. Ο Μπάιρον Ντίνκινς, ο Μπλίνκινς, ο Μάκης, βέβαια. Αυτά τα παιδιά, να ξέρετε, οι περισσότεροι, ας πούμε, με Μαμκαράκου της Τρελιώζης, Καρατζής, βγήκαν από μια δουλειά που κάναμε στον Πανιόνιο, έτυχε να είμαι εγώ. Έδωσε 7-8 παιδιά στην πρώτη ομάδα. Έδωσε τον Κικίλια, έδωσε τον Σκλάβο, έδωσε τον Παντελιάδη, έδωσε παιδιά και άλλα παιδιά που παίξαν με τα Α2 σε εθνικές κατηγορίες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, coach. Τώρα όμως, τώρα δεν μπορεί να γίνει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τι χαρά είχαμε εμείς. Εγώ προσωπικά και ο Γιώργος ο Καράκουτης και οι υπόλοιποι που λέτε, πηγαίναμε στο δεύτερο λύκειο της Νέας Μύρης, το οποίο είναι δίπλα στο Κολυμπητήριο και στο Κλειστό. Γιώργο, ξέρεις. Πώς? Ξέρεις τον Γιώργο τον Καράκουτη? Βέβαια. Τον βέβαια. Είχαμε κάνει μια κοιμακή που μιλήσαμε στα πρώτα βήματα της εκπομπής. Αλλά εγώ θυμάμαι, του το έλεγα, ότι εμείς σαν γυμνασιόπαιδα, ας πούμε, χαιρόμασταν που τα λυκειόπεδα τα δικά μας, γιατί είναι μια τετραετία, πενταετία μεγαλύτερα από μένα, ότι νικάγανε τους πάντες και εύκολα και πέρανε τα πρωταθλήματα, τα πανελλήνια, τα σχολικά κλπ. Και μετά έγινε αυτό που έγινε το 95 στον Εφήβων, που είχε μέσα και καλά η G ομάδα και Καράκουτη κλπ. Αλλά ο Πανιώνιος εκείνος, δυστυχώς, όπως λέτε κι εσείς, στηριζόταν στα νέα τα παιδιά, τα οποία δεν γίνεται τώρα να το κάνει για χίλιους λόγους, τέλος πάντων. Ένας λόγος είναι ότι βλέπεις παιδιά 15 χρονών και έχουν παίξει σε 5 διαφορετικές ομάδες. Και θεωρούν οι πατεράδες τους, οι μάνατζέρ τους, ότι αυτό είναι καλό. Είναι καλό, ας πούμε, στα 16 χρόνια να μην έχει ένα φίλο το παιδί από τον μπάσκετ. Είναι ναι, και δώσε στο Instagram 100.000 φωτογραφίες, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, και game day και κάτι σαν χαμπαρίτσες τέτοιες, ας πούμε. Και είναι καλό, ας πούμε, να μην έχει ένα προπονητή. Διότι αν αλλάξει 5-6 ομάδες, θεωρείς ότι ο προπονητής δεν είναι καλός. Και πάντα ψάχνει. Αυτό, ο προπονητής είναι το πρόβλημα πάντα, δυστυχώς, για τον Έλληνα. Στο μπάσκετ και δεν τον έχει βρει τον καλύτερο προπονητή. Δηλαδή, τώρα ο Καράγκουτης που είπαμε, αυτά τα παιδιά εκείνη η φουρνιά του Πανιωνίου. Ήτανε όπως και η φουρνιά που είχα στον Πειραϊκό παλιά. Τους είχες για 5-6 χρόνια. Ήξερες ότι πρέπει να τους κάνεις καλύτερους παίχτες για να έχεις καλύτερη ομάδα. Ο Πανιώνιος τρεφόταν τα ευρυντικά προβλήματα. Στο παίξαν έκρη, Μακρυδί μας, Μουμούρης, όλα αυτά τα παιδιά. Παίξαν στην πρώτη ομάδα του Πανιωνίου. Εδώ ναι, δυστυχώς δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Εδώ μας έλεγε ολόκληρος, καταφέραμε και βγάλαμε τον Τίνο Ράντα και κάναμε μια εκπομπή μαζί την προηγούμενη εβδομάδα. Το θέμα είναι, εντάξει, είναι Hall of Famer, είναι τεράστιος παίκτης, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι του λέω το 87. Πήρατε στον Πόρμιο το παγκόσμιο εφήβων κλπ. Λέω, πώς νιώσατε? Λέει, δεν μας ένοιαζε καθόλου, ήμασταν παρέα και περνάγαμε καλά. Και τώρα, αυτό μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Και τώρα τα παιδιά δεν κοιτάνε ούτε προπόνηση, ούτε παρέα, ούτε τίποτα. Το κινητό, το ρημάδι συνέχεια στα χέρια, να δούμε τι φωτογραφία θα βγάλουμε, ποιος μας έστειλε μήνυμα, ποιος μας έστειλε καρδούλα. Ναι, γκομενίτσα. Ναι, ναι. Εντάξει. Παλιά ήταν η χαρά μας, η ομάδα εκτός έδρας. Στο ταξίδι στο Πούλμαν, οι πλάκες που γινόντουσαν μεταξύ των παιδιών. Ναι. Τώρα παίρνει στο Πούλμαν, 12 παίκτες βάζουν τα ακουστικά. Απομονώνονται αυτό. Εδώ έχω μάθει ότι πηγαίνουν για καφέ τα παιδιά και μιλάνε μεταξύ τους στο ίδιο τραπέζι με το κινητό με μήνυμα. Δηλαδή, σαν να μιλάμε εμείς οι τρεις τώρα και να στέλνουμε μήνυμα ένα στον άλλον, ας πούμε. Δηλαδή, στο NBA υπάρχει αυτό. Είναι με τα ακουστικά όλοι από την ώρα που φεύγουν το σπίτι τους μέχρι την ώρα που μπαίνουν στο γήπεδο να πίνουν το τζάμπολα, στο ζέσταμα. Με τα ακουστικά όλη την ώρα. Παλιά, το 80, ας πούμε, οι Αμερικάνοι τώρα μιλάω, πέσανε ζάρια μέσα στο αεροπλάνο. Πέσανε ζάρια. Ξέρεις, έχει ένα τραγούδι ο Τζίμις Πανούσης, αν το θυμάστε, θα το θυμάστε σίγουρα. Βέβαια. Που λέει, σαν Αμερικάνος, μ' αρέσει στα κρυφά και ο Μητροπάνος. Και ο Μητροπάνος, ναι.
Εδώ είμαστε λιγάκι αμερικανίζουμε, χωρίς λόγο και αιτία. Καλό είναι, εντάξει, κάθε εποχή έχει τα δικά της παιδιά, κακά τα ψέματα. Αλλά ρε γάμο τώρα, αυτό που ποντίνει ο Ράτσα, που το λέει ένας τεράστιος παίκτης, που έχει πάρει λεφτά, που έχει κάνει καριέρα, έχει παίξει Boston Celtics, έχει. Και δεν... Βλέπεις παλιότερα, τέλειωνε η προπόνηση και βλέπεις 7-8 παιδιά μαζί να πηγαίνουν για σουλάκι, να πηγαίνουν για μπιλιάρδο, να πηγαίνουν να μιλήσουν σε μια καφετέρι. Τώρα βλέπεις 10 παιδιά σε 10 διαφορετικές κατευθύνσεις να φεύγουν απομονωμένα τελείως. Έτσι. Είναι μακριά, είναι μεγάλη κουβέντα, coach, είναι μεγάλη. Τώρα αυτό πάει πολύ αλλού. Έρχεται ο πατέρας του, το παιδί, το παίρνει από το γήπεδο να το πάει σπίτι γιατί φοβάται, ας μένει δίπλα, γιατί φοβάται την κοινωνία πώς είναι. Είναι μεγάλη. Και τα παιδιά 12 χρονών που είναι λογικό αυτό το πράγμα. 17-16. Για 25-άριδες. Α, πιο εντάξει, ναι. Δεν τους παίρνω μπαμπάς τους αυτούς. Εντάξει, ναι. Φτάσεις στο σημείο ακόμα στις 25-άριδες να τους παίρνω μπαμπάς. Όχι, μίλαγα για τους πιο μικρούς. Γιατί εμείς γυρνάγαμε από την προπόνηση 16 χρονών, 8 άτομα μαζί, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, coach. Δεν το κρατάει μάλλον τον άνθρωπο, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας τιμή. Ένας από τους, εγώ έτσι να το πω, από τους πιο μπασκετικούς ανθρώπους. Εννοείται, εννοείται. Έτσι, που έχουν περάσει και έχει, μας πρόσφερε πολύ ωραία, ωραίες ιστορίες και όμορφες αναμνήσεις. Μιχάλη, έχεις να πεις κάτι εσύ να προσθέσεις? Όχι, τίποτα. Όχι, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Να βγάλουμε και κανέναν άλλον μαζί, να βγάλουμε και κανέναν παίχτη μαζί, να τα πούμε πιο παρέστηση. Πολύ για την πρόσκληση, για τα καλό σας λόγια, στα οποία θέλω να πιστεύω ότι μπορεί και να ανταποκρίνομαι, και όποτε θέλετε είμαι στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.